γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα να έχουμε, είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου και χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Είναι και πάρα πολλοί, καμία 40 αργία ονόματα. Παρθένες λίγο. Όλοι οι αρχαίοι, ορίστε. 40 Παρθένες είναι σήμερα, το 40 Παρθένες. Νομίζω ότι γιορτάζουν μια σειρά από αρχαιοελληνικά ονόματα σήμερα, τα οποία τα έχουν βάλει 1η Σεπτεμβρίου και γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν. Μια λιγότερες. Τι πράγμα? Μία λιγότερη. Ναι, σωστά. Μία, ναι, μετράμε πια ανάποδα. Αφήνω πιθένα, όπως λένε, όταν στο στρατό. Με τσατσάρα. Η φωνή που μόλις ακούσατε ήταν του κύριου Γιάννη Μπαλάφα, του αντιπρόεδρου της Βουλής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας και υποψήφιοι βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Τώρα πια δεν υπάρχει σταυρός προτίμησης, βέβαια. Οι αρχηγοί φτιάχνουν τις λίστες. Αλλά το υποψήφιος ισχύει. Βέβαια, γι' αυτό είπα υποψήφιος βουλευτής. Απλώς δεν υπάρχει σταυρός προτίμησης. Σε τέτοιες εποχές πρέπει να λέγεται. Μα δεν υπάρχει σταυρός, δεν έχει κανένα νόημα. Ο αρχηγός το ξέρει. Είναι δουλειά του αρχηγού. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Επίσης υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας και πρώην υπουργό. Και τον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο, τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ. Έτσι, έναν άνθρωπο της αγοράς να μας δώσει μια εικόνα του τι συμβαίνει, αν και πάνω κάτω εικόνα έχουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Ακόμα δεν έχει μπει στην πολιτική. Αν και έχει δικτυάσει σε πολιτικές θέσεις. Παρά τα όσα ακούγονταν κατά καιρούς, όχι ακόμα, ναι. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, στις καλεσμένοι μας, για τους οποίους μάλιστα. Θα μπει στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας μετά τις εκλογές. Αρχίσαμε, έτσι. Λοιπόν, να πω απλώς ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, λίγο μετά τις 11 και 10, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνητική εκπρόσωπο μέχρι πρόσφατα. Και θα ήταν και ο συνάδελφός μας ο Βασίλης Κουρής από την Real News στην κουβέντα μας. Θα πάμε και στη Μυτιλίνη να δούμε τι γίνεται. Είναι ένα από τα νησιά τα οποία βουλιάζουν από πρόσφυγες, μετανάστες αυτή την περίοδο με όλες τις συνέπειες τις οποίες παρακολουθείτε καθημερινά. Περισσότερο πληθυσμό σχεδόν. 12.000 άκουσα σήμερα στη Μυτιλίνη. 38.000 την περσινή εβδομάδα. Τεράστιος ο αριθμός. Θα τα πούμε όμως στο δεύτερο μέρος. Αυτά μπορούμε να συζητήσουμε και στο πρώτο. Απλώς λέω ότι θα πάμε στη Μυτιλίνη. Όσο προλαπηδίασε, έχει γεύση. Και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Λέσβου. Είναι ένα θέμα στο οποίο φαίνεται πέρα από τα μνημόνια, πέρα από τις πολιτικές που ασκούνται. Είναι ένα στοιχείο η μεταναστευτική πολιτική, η έλλειψη μεταναστευτική πολιτική ή η εγκληματική μεταναστευτική πολιτική που ασκήθηκε το τελευταίο διάστημα, που έχει φέρει με τη χώρα μας σε μια δεινή κατάσταση. Ναι. Θα σας πω εγώ ένα νούμερο, γιατί ξέρετε πολλά νούμερα αν λέμε και οτιδήποτε. Πέρυσι, η είσοδος των παράνομων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση γινόταν με τον εξής τρόπο διαθαλάσσης. 6 πηγαίνανε στην Ιταλία, ένας ερχόταν στην Ελλάδα. Ναι. Φέτος, ένας πάει στην Ιταλία, 1,8 έρχεται στην Ελλάδα. Ναι, γιατί τώρα είναι από τη Συρία όμως. Έχει ανατραπεί πλήρως. Στην Ιταλία πήγαιναν Σύριοι. Πήγαιναν και Σύριοι. Και πήγαιναν και πάρα πολλοί από τις υποσαχάριας Αφρικής, ναι, τις χώρες, από τη Λιβύη. Αυτό το ρεύμα έχει αρχίσει και έρχεται πλέον από τη χώρα μας. Ναι. Δεν έρχονται μόνο οι Σύριοι. Δηλαδή φεύγουν από την Αφρική και έρχονται μέσω ημών, μέσω Ελλάδας. Βεβαίως, μέσω του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Έτσι γίνεται το μεταναστευτικό ρεύμα. Ναι, αλλά περισσότερο δεν είναι, αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι από την Συρία. Πρόσφυγες. Είναι οι πρόσφυγες από τη Συρία. Πέρα από τους πρόσφυγες από τη Συρία, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα. Αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα. Ναι, διευκολύνθηκε, ναι, αυξήθηκε, ενισχύθηκε από τις πολιτικές που ασκήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Η βασική πολιτική που ασκήθηκε ήταν ότι σταματάμε πλέον να ελέγχουμε τα θαλάσσια μας σύνορα, μόνο διευκολύνουμε. Η δεύτερη πολιτική που ασκήθηκε ήταν σταματάμε πλέον να έχουμε κέντρα κράτησης και κέντρα στα οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ώστε να τους στείλουμε πίσω.
Και βεβαίως έχω... πίσω. Πίσω. 18, πέρυσι στείλαμε 26... Είναι πρόσφυγες πολέμου είναι, κύριε Παρδισιώτη. Κύριε Μπαλάφα. Έχετε χάσει τεύχη, κύριε Παρδισιώτη. Δεν είναι μετανάστες αυτοί. Είναι μεσαία στρώματα προσφύγων πολέμου που δεν θέλουν να τους φάξουν οι τζιχαντιστές και οι βομβαρδισμοί του Ερντοάν. Μα μην λέτε πράγματα που δεν στέκουν. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μα σας παρακαλώ εγώ. Μιλάτε εκτός τόπου. Μα δεν είναι μετανάστες αυτοί. Μα με συγχωρείτε, το 25% που έρχονται είναι μετανάστες. Λέτε αυθαιρεσίες. Δεν λέω αυθαιρεσίες. Δεν είναι μετανάστες. Διαβάστε και τα στοιχεία του. Κύριε, είναι πρόσφυγες. Κύριε πρόσφυγες πολέμου. Κύριε Μπαλάφα, θα σας μην εκνευρίζεις. Διότι το θέμα, με συγχωρείτε, το έχω διαχειριστεί ως υπεύθυνα ως υπουργός. Ήξερα πολύ καλά τις ροές. Ήξερα πάρα πολύ καλά πώς τους διαχειριζόμασταν και είχα αφήσει μια κατάσταση που στο λιμάνι της Μυτιλίνης να μην υπάρχει άνθρωπος. Νομίζετε, το χρηματοδοτικό δεν είχατε τίποτα. Δεν είχατε υπογράψει το την αίτηση για το χρηματοδοτικό μέχρι τον Οκτώβριο του 2014. Μα μιλάτε τώρα. Μείνετε και μόνο λεφτά που έχετε πάρει. Και υποκριτή τόσο πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε Μπαλάφα, θα σας πω τρία απλά στοιχεία. Αν θέλετε να μιλήσετε, να μιλήσετε. Αλλά θα ακούσετε πρώτα. Θα ακούσετε ότι δεν έχετε στείλει κανένα αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση. Η μόνη έκτακτη χρηματοδότηση που έχει πάρει φέτος η χώρα είναι αυτά που ζητήσαμε πέρυσι ο Κικίλιας και εγώ. Δεύτερον, από τους εξοπλισμούς τους οποίους είχαμε κάνει, σκεφτείτε ότι παραλάβατε ένα σκάφος του λιμενικού 1η Μαρτίου στον Πειραιά και εντάχθηκε σε λειτουργία στις 18 Αυγούστου. Καθότανε στον τόκο του Πειραιά. Και τα υπόλοιπα αυτής της παρτίδας, λόγω κακής διαχείρισης του κυρίου Δρίτσα, του συναδέλφου σας, τα χάσαμε. Ναι, αυτό τι σημαίνει. Είναι, τι σημαίνει, όχι, τα χρήματα που λέει. Τα χρήματα που λέει. Δηλαδή, για να διότι, το καταλάβουμε. Διότι δεν φτιάξαμε. Τι κάνανε, ανοίξαμε τις πόρτες. Ανοίξαμε τις και πόρτες. Στείλαμε ένα μήνυμα προς όλους ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει πολιτική. Ότι μπορούμε να τους βάζουμε και να τους πηγαίνουμε όπως θέλουμε. Αν ήταν αυτό που λέτε, δεν θα είχε ξεσηκωθεί η Γερμανία, θα μας είχε πάλι με ένα μαστίγιο. Ότι μου γεμίζετε την Ευρώπη, μου γεμίζετε την Ευρώπη με πρόσφυγες. Δεν έχετε ακούσει. Πέρυσι δεν γινόταν αυτό. Ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη της Σέγγεν. Αυτή την κριτική δεν την έχετε ακούσει. Ότι την παραβιάζει. Αποστέχετε ήδη. Την παραβιάζει κατάφορα. Καταραίει το Δουβλίνο. Πες και το τελευταίο, γιατί αλλάξαμε τη σειρά που θέλαμε, αλλά δεν πειράζει. Έχει ενδιαφέρον να απαντήσει. Οφείλουμε να κάνουμε. Οφείλουμε να κάνουμε. Είναι να διαχωρίσουμε το προσφυγικό από το μεταναστευτικό ρεύμα. Αυτό το πράγμα οφείλουμε να το κάνουμε. Και δυστυχώς αυτό δεν γίνεται αυτό το διάστημα. Και δεν επιφυλάσσουμε διαφορετική συμπεριφορά στους μετανάστες από τους πρόσφυγες. Τους συμπεριφερόμαστε όλους ως πρόσφυγες, ανεξαρτήτως λόγου προέλευσης. Να ακούσουμε και λίγο αυτό τώρα και τον Παλαφά, έχει οδηγήσει όμως τη χώρα μας να είναι η βασική πύλη εισόδου του μεταναστευτικού ρεύματος λοιπόν, πλέον. Επειδή το θέμα είναι ενδιαφέρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πού είναι να φυλάξει τα σύνορα. Χώρα μέλος της Ευρώπης είμαστε. Ζητάει να πάμε προτάσεις. Εμείς, μα δεν τα βλέπει. Εχθές η ανακοίνωση της Κομισιόν ήταν ότι από την κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου δεν έχει φτάσει κανένα αίτημα για καμία χρηματοδότηση. Γραφειοκρατία, δηλαδή. Αυτή ήταν η επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν. Πάρτε τηλέφωνο συνεργάτες σας να μου τη φέρετε την απόφαση. Πάρτε τηλέφωνο συνεργάτες να τη φέρετε την απόφαση. Αυτή είναι η κυρία Αβραμόπουλου. Εγώ σας λέω λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο συνεργάτες. Ψέματα. Δεν λέω ψέματα. Όλος ο τύπος βρήθηκε από αυτή την ανακοίνωση του κυρίου Αβραμόπουλου. Στους συνεργάτες σας να ότι μας πούνε την απόφαση χρήματα, τα μοναδικά χρήματα που έχετε εισπράξει. Εγώ σας προκαλώ με την καλή έννοια. Αυτά που ζήτησε ο Βαρβιτσιώτης και ο Κικίλιας. Σας προκαλώ με την καλή έννοια. Οι Δρίτσα Χριστοδουλοπούλου δεν έχουν ζητήσει τίποτα. Πάρτε τηλέφωνο, επειδή είπατε ψέματα ή παραδρομή, πάρτε τηλέφωνο από τους συνεργάτες σας να μας φέρουν την τοποθέτηση που ισχυριστήκατε. Δεν πειράζει. Εγώ δεν το παίζω. Όχι, δεν είναι θέμα. Ειλικρινά, πάρτε τηλέφωνο στους συνεργάτες σας. Πάρτε τηλέφωνο. Εγώ σας προκαλώ λοιπόν. Πάρτε τηλέφωνο στους συνεργάτες σας να μας στείλουν την απόφαση. Να διαβάσω κάτι. Συγγνώμη, μάγκη μου, μισό λεπτό. Για να μιλάμε πραγμάτων επιστοιχείων. Δεν σας παίρνει αυτό το θέμα. Να δούμε αμέσως εσάς. Να διαβάσω όμως ένα ρεπορτάζ του συνάδελφου Γιάννη Αντίπα. Το οποίο σηκώθηκε χθες. Όχι σήμερα έχει σηκωθεί. Είναι 1η Αυγούστου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι. Ο Γιάννης Αντίπας. Σεπτέμβριο. Ναι, στο, ναι, στο,
στο πρώτο θέμα. Είναι 1η Σεπτέμβρη. Με συγχωρείς, Μάκη μου, όχι. Στο πρώτο θέμα στην εφημερίδα του κ. Αναστασία. Στο site. Όχι, το γράφει ο συνάδελφος. Όχι, να ξέρω ποιο είναι, παιδί, να ξέρω. Όχι, να σα πω και επικαλείται ο συνάδελφος. Ποια είναι η πηγή προ Θεού, να ακούσει. Λοιπόν, λέει ότι η εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα μετανάστευση, Νατάσα Μπερντό, το Υπουργείο Μετανάστευσης και αναπληρώτερη Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν είχαν καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτεί ο μηχανισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί, να αποδεσμευτεί η πρώτη δέσμη των 30 εκατομμυρίων ευρώ για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το γράφει ο συνάδελφος Γιάννης Αντλήπας. Ποιο είναι ο ψεύτης, κύριε Μπαλάμα? Ποιο είναι ο ψεύτης? Εγώ σας προκάλεσα. Θα πάρετε πίσω την προσβολή? Όχι, όχι. Θα την πάρετε πίσω την προσβολή? Όχι, σας προκάλεσα σε κάτι. Θα την πάρετε πίσω την προσβολή? Προκάλεσα σε κάτι. Λοιπόν, να θα την πάρετε πίσω την προσβολή? Κύριε Μπαλάμα, παρακαλώ, κύριε Βαρουσιώτη. Δεν σας πάρετε ψεύτη και σας μεταδίδει το ρεπορτάζ που έχω διαβάσει. Το ότι είσαστε ανημέρωτος δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, να σας ακούσουμε, κύριε Μπαλάφα. Να σας ακούσουμε, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Μπαλάφα, εσείς. Να εξηγούμαστε. Είναι ένα θέμα τεράστιας σημασίας, όχι ελληνικό φυσικά, πανευρωπαϊκό. Το πρόβλημα των μεταναστευτικών και των προσφυγικών ροών πάει να γίνει και θα γίνει τα επόμενα χρόνια, καλός ή κακός, ένα τεράστιο πρόβλημα όλης της Ευρώπης. Όλης της Ευρώπης. Γι' αυτό παραδέχτηκε η Μέρκελ ότι τελείωσε το Δουβλίνο 2. Δεν βλέπετε τις δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες μετανάστες να περάσουν από το καλέ στον Ντόβερ απέναντι στην Αγγλία. Δεν βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία. Δεν βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν δια της Ελλάδας. Φεύγουν, δεν μένουν στην Ελλάδα. Και θέλουν να φύγουν μέσω της Φύρων, να πάνε παραπάνω μέσω Σερβίας, να πάνε στην Κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη. Λοιπόν, το πρόβλημα κάθε φορά πρέπει να το βλέπουμε αυτό που είναι. Τις προηγούμενα χρόνια, είχαμε ένα ζήτημα μεταναστών που ερχόταν στην Ελλάδα επειδή θεωρούσαν καλό ή κακό ότι στην Ελλάδα υπήρχαν κάποιες δουλειές και ερχόταν να πιάσουν οι άνθρωποι δουλειά. Είτε από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, είτε από τις χώρες της Ασίας, είτε από οπουδήποτε αλλού. Τώρα δεν έχουμε τέτοιες ροές μεταναστευτικές, διότι τι να έχουν να κάνουν εδώ οικονομικοί μετανάστες. Η χώρα μας περνάει μια τεράστια κρίση, έχει τεράστια ανεργία, δεν βρίσκουν δουλειά. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται? Μα τους βλέπουμε και στην όψη. Δεν είναι εξαθλειωμένοι μετανάστες των προηγούμενων ροών. Είναι πρόσφυγες και κατά κανόνα μεσαία στρώματα που μπορούν. Ένα φτωχαδάκι στη Συρία δεν έχει, ακόμα και αν τον βομβαρδίζει ο Ερντοάν, αν τον βομβαρδίζουν οι Ισραηλοί, αν τον σφάζουν οι τζιχαντιστές, δεν μπορεί να ξεκινήσει να έρθει. Έρχονται κατά κανόνα μεσαία στρώματα, τα οποία τι κάνουν? Είναι 2 εκατομμύρια στην Τουρκία. Ο Ερντοάν βομβαρδίζει. Είναι 2 εκατομμύρια στην Τουρκία. Είδηση. Βομβαρδίζει ο Ερντοάν, δεν το ξέρετε αυτό? Δεν το ξέρετε ότι έκανε βομβαρδισμού στη Συρία επί δικαίων και αδίκων? Ότι βομβαρδίζει το Ισραήλ στη Συρία. Είναι δεδομένα αυτά. Σφάζουν οι τζιχαντιστές, πολεμάει ο Άσαντ, πολεμάνε οι αντίπαλοι του Άσαντ και οι άνθρωποι παίρνουν τα παιδιά τους και πάνε να φύγουν να γλιτώσουν τις σφαίρες, τον βομβαρδισμό και το σφάξιμο από τους τζιχαντιστές. Οι οποίοι τεινάζουν στον αέρα αρχαιολογικούς θησαυρούς και άλλα και σφάζουν ανθρώπους. Αυτοί είναι πρόσφυγες, είναι κατά κανόνα μεσαία στρώματα που έχουν μεταφύγει. Και θέλουν από τα πράγματα να περάσουν για τη Ελλάδα και να φύγουν παραπάνω. Αν πάμε σχάρι, ίσως λέω. Δεν υπήρχε ο Εσείς είστε περήφανοι για την μεταναστευτική πολιτική που έχετε? Εμείς είμαστε. Θεωρείτε ότι είναι πετυχημένοι? Ότι κοιτάζετε τον Έλληνα πολίτη και λέτε ότι σε σχέση με το τι παραλάβατε είναι καλύτερη κατάσταση? Μείνουμε σε αυτό, παρακαλώ. Πέρυσι δεν υπήρχε ούτε ένας μετανάστης, ούτε ένας παράνομος μετανάστης στην ΚΟ. Φέτος έχει γίνει ο χαμός. Πέρυσι για λαθρομετανάστες. Εσείς και η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή και εσείς. Ωραία, δεν υπήρχε όταν παρέμβασε. Εσείς φωνάζατε για λαθρομετανάστες, εσείς και η Χρυσή Αυγή. Φωνάζατε μέχρι πρώτον για μέσα. Αυτός ο κόσμος που έρχεται τώρα είναι στο πολύ πολύ μεγάλο του πρόσφυγες που τους αναγνωρίζει ο ΕΕ. Που δεν θέλουν. Εγώ σε ένα λεπτό τελειώνω. Αφήστε να τελειώσει ο κ. Μπαλάβας. Που δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Περνάνε από την Ελλάδα και φεύγουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 700 θέσεις που φτιάξαμε σε αυτή την ανοιχτή δομή φιλοξενίας, προσωρινής φιλοξενίας στον Ελαιόνα, δεν είναι καν γεμάτες. Ναι, διότι οι άνθρωποι φεύγουν, περνάνε την Ελλάδα, γιατί μπροστά στον δρόμο τους βρίσκεται η Ελλάδα. Τι να κάνουν? Δεν είναι λοιπόν οι άνθρωποι, δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Και επομένως, εδώ πρέπει σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διευκολύνουμε το πέρασμά τους, διότι πραγματικά η Ελλάδα δεν μπορεί έστω και για λίγο διάστημα να κρατήσει αυτό το πράγμα. Ήδη η κατάσταση, ήδη η
πρωτοφανής κατάσταση, καινοφανής κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Τα προβλήματα είναι, πραγματικά. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι πραγματικά. Παραλάβει μια κατάσταση η οποία πρέπει να το πούμε αυτό. Μέχρι τον Οκτώβριο δεν είχε ζητηθεί τίποτα και κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν αυτό το πράγμα με το μπουκάρισμα των ανθρώπων αυτών. Δεν υπάρχει κανενός είδους γενικά και αόριστα πολιτική ανοιχτών θυρών. Δεν υπάρχει βέβαια να του σκοτώνουμε με και είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει σιγά σιγά να κατανοεί αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό η ίδια Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία και οι άλλες χώρες σιωπηρά αποδέχονται μία δόση από τα 375 εκατομμύρια. Ναι, γράψτε όμως χιλιάδες πρόσφυγες, γράψτε εκεί και όχι μετανάστες. Όχι μετανάστες. Βοηθάτε στην κατανόηση του προβλήματος. Λοιπόν, εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ελληνικό και πανευρωπαϊκό. Το θέμα λέγεται και σήμερα από τις Δημοκρατίες, συνάντηση με τον κύριο Μολυβιάδη, μίλησε για μεταναστευτικό. Όχι, δεν κάνει λάθος. Αφού είναι πρόσφυγες, τι να κάνουμε. Εντάξει, μπορεί, μπορεί με μια αυθαίρετη εμπαστώση εν τηρήμη του λόγου, είναι πρόσφυγη. Είναι γνωστό η αποτυχία. Η βάση αυτή είναι πρόσφυγη. Είναι μνημονική. Ο κύριος Μίχαλος, παρακαλώ. Θα πω εγώ ότι ο κύριος πρόεδρος κ. Μπαλάβας είναι ένας μετριοπαθής πρόεδρος της Βουλής. Ναι, αλλά αν με αφήνει να μιλήσω. Ναι, ναι, άλλο θέλω να πω. Μη μας υποδεικνύει. Είπε ψεύτη. Όχι, ψεύτη. Σας παρακαλώ. Είπε πολιτικά πρόεδρος. Και δεύτερον, για να το χαλαρώσουμε λιγάκι, ήθελα να πω εγώ απλώς ότι είναι ένας μετριοπαθής πρόεδρος Βουλής, το έχει αποδείξει 6 μήνες τώρα. Και επειδή μας είπε για τους τίτλους, λέω μην μας κάνετε και τις υποδείξεις. Αρκετές δεχθήκαμε μερικούς τους τελευταίους μήνες από την κυρία Ζωή. Λοιπόν, πάμε. Είχε τη Ζωή προεδρεύουσα και όλοι οι άλλοι ήταν. Δεν ήταν κακό το πάει καλό. Πάμε, κύριε Μίχαλε, να ακούσουμε και εσάς. Υπομονετικά ακούγοντας και τους δύο συνομιλητές μας. Εγώ ένα ερώτημα μόνο θέλω να θέσω στον κύριο Μπαλάφα. Εξαιρετικά σημαντικό το θέμα. Θεωρεί, γιατί τα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Βαρβιτσιώτης είναι απολύτως αληθή. Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους, σε σχέση πάντοτε με το 2014. Θεωρεί όμως ο κύριος Μπαλάφας ότι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί του, και για την ποιότητα των προσφύγων. Φαίνεται. Αλλά επειδή δεν, επειδή δεν είναι αυτή που βλέπουμε, αυτά που βλέπαμε όταν γίνονται επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας από 3 χρόνια μικροδένδια. Ναι. Στο σκέλος που αφορά, πολίτες της Συρίας οι οποίοι προσπαθούν να διαφύγουν από αυτόν τον κίνδυνο των τζιχαντιστών. Δεν θεωρεί όμως ο κύριος Μπαλάφας ότι οι διοργανωτές όλων αυτών των ταξιδίων που γίνονται μέσω του Αιγαίου είναι πλήρως ενημερωμένοι και προφανώς είδανε την νομοθεσία την οποία εισήγαγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και πραγματικά εκεί άλλαξε ο συσχετισμός των αριθμών σε σχέση με την Ιταλία, όπως είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης πέρυσι, που είναι αληθές και πρόπερση και παραπρόπερση. Είναι τις 500 πνιγμένων έξω από τα νησιά της Ιταλίας. Λυπηρό. Μα τι λέτε τώρα. Ναι, δηλαδή αν είναι 100 λιγότεροι, 100 περισσότεροι, εκεί είναι το θέμα. Όχι, δεν είναι 100 λιγότεροι. Οι Σύριοι δεν είναι λογικό να πηγαίνουν. Ακούστε, κύριε Μίχαλη, γιατί εσείς είστε εκπρόσωπος φορέα. Δεν είστε πολιτικό πρόσωπο στην προκειμένη περίπτωση. Καλά, δεν μπορώ να έχω άποψη. Όχι, μπορεί να πει το θέλετε. Αλλά δεχτήκατε ότι είναι πρόσφυγες από τη Συρία. Πώς θα πάνε στην Ιταλία αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε καταβλισμούς που 2 εκατομμυρίων στην Τουρκία, 2 εκατομμύρια δυστυχώς είναι σε καταβλισμούς και ένα μικρό, ευτυχώς, ελάχιστο μέρος των 2 εκατομμυρίων δια της Ελλάδας πάει προς τη Βόρεια Ευρώπη. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν λέμε τώρα, πώς θα πάνε στην Ιταλία αυτοί οι άνθρωποι. Πώς φεύγουν, αφού είναι Σύριοι πρόσφυγες. Πώς φεύγουν και από άλλες χώρες σε πολύ μικρότερους αριθμούς για να καταλήξουν στα σύνορα της Ουγγαρίας. Είναι η αιχμή, κύριε Μιχαλέ. Οι διοργανωτές αυτής της διακίνησης που γίνεται βρήκαν ανοιχτές πόρτες μέσα από την νομοθεσία. Αυτό ήθελα να πω. Τι να κάνουμε, βάλουμε φράχτη στη θάλασσα. Ποιες ανοιχτές πόρτες, κύριε Μιχαλέ. Ποιες ανοιχτές πόρτες. Πάντως είναι ένα πρόβλημα, κύριε Μπαλάφα. Όταν σε βομβαρδίζουν και κροκόδιλους να βάλεις, θα περάσουν. Θα πω κάτι στον κύριο Κουρί. Με συγχωρείτε, κύριε Κουρί. Σεισμοί του 1953 στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Ισοπηδώθηκαν τα δύο νησιά μας. Είναι έτσι. Στη Ζάκυνθο ειδικά είχαμε και πυρκαγιά. Οι άνθρωποι πιστέψαν ότι τα νησιά μας βουλιάζουν. Και πήγαν και φεύγανε εκείνες τις μέρες, κύριε Κουρί. Παιδάκι ήμουν και το θυμάμαι. Ποιοι φύγανε από τη Ζάκυνθο και από τη Βαλονιά? Οι εύποροι. Ο οικονομικός αφρός. Τα φτωχαδάκια δεν φύγανε. Είναι έτσι. Και περάσαν στην Πάτρα και στην Αθήνα.
σε άλλη κλίμακα. Σε τεράστια άλλη κλίμακα. Σε τεράστια άλλη κλίμακα. Αυτό γίνεται σήμερα. Σα παρακαλώ λοιπόν. Να βάζουμε τα πράγματα. Καλά, εσεί το χαβά σα. Σα παρακαλώ. Εσεί το χαβά σα. Να πούμε για μια λέξη. Να μα πείτε τώρα περί success story και σε αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει success story. Σα παρακαλώ. Να είσαστε καταρχά ευπρεπεί. Εγώ είμαι ευπρεπέ. Να είσαστε ευπρεπεί. Να είσαστε ευπρεπεί απέναντί μου. Και δεν δέχομαι το ύφο σα. Γιατί δεν τελειώνει. Δεν κατάλαβα. Το χαβά σα και το χαβά σα. Άμα θέλετε να λέτε το ίδιο πράγμα, χωρί να φέρει το λόγο τώρα που μιλάω, θα σα λέω αυτό το πράγμα. Θα ακούσετε αυτό που σα λέω. Λένε ότι οι μετανάστε λιάζονται. Ότι θα του γράψει ιστορία αυτού οι οποίοι δεν καταφέραν να μιλήσουν με την Ευρώπη. Ούτε εδώ μιλάμε για μεγάλο πρόβλημα τη χώρα και την Ευρώπη. Άστε τώρα τα πολιτικά. Αυτού οι οποίοι κάναν το χαβά του στα παραπολιτικά. Είμαστε παραπολιτικά. Εδώ μιλάμε πολιτικά, κύριε Βαρτσιώτη. Πολιτικά μιλάμε. Λίγη ψυχραιμία, παρακαλώ. Πολιτική. Που ασκήθηκε το τελευταίο διάστημα, για την οποία, μάλιστα περήφανο για την πολιτική που ασκήσατε στο μεταναστευτικό, που φέρατε τους, που ο Σαμαράς έφερε τους Αλβανούς, που ο Σαμαράς έφερε τους Αλβανούς, με τους Αλβανούς που άνοιξε, με το Σαμαρά που άνοιξε τα σύνορα, με το Σαμαρά που άνοιξε τα σύνορα από την Αλβανία, ή με τα σύνορα που ανοίξατε για να πάνε να δουλέψουν σε εταιρείες. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, και τους δύο. Και τους δύο. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ. Αλβανία, να μιλώσετε λίγο τους τόνους, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, χαμηλώστε λίγο τους τόνους, παράκληση. Κύριε Βαρδιτσιώτη και κύριε Πρόεδρε, χαμηλώστε λίγο τους τόνους. Λοιπόν, μην πάμε στο 90. Η αριστερά, τον ανοιχτό συνόρο, τον συμφορεί για το αδέρφια μας θα βοηθούν. Δεν ανοίξαν τα σύνορα στην Αλβανία, είναι γνωστό αυτό. Καλά, μην πάμε στο 90. Τα πρώτα κύματα μεταναστών στην Ελλάδα ήρθαν από την Αλβανία όταν τους κάλεσε ο Σαμαράς. Είναι γνωστό αυτό. Να μιλήσουμε σήμερα. Ναι, κύριε Βαρδιτσιώτη, να μιλήσουμε σε λίγο. Παρακαλώ. Εγώ θέλετε να πάμε και στο Τρικούπι. Όχι, όχι. Θέλετε να πάμε πίσω στον Ελευθερία. Το δέχεστε ότι το έκανε, αλλά λέτε. Να προσδιοριστούμε στο σήμερα. Το έκανε, αλλά έχουν περάσει κάποια χρόνια. Εδώ λέω ότι πέρυσι στην ΚΟ. Το έκανε, αλλά το εγγενίασε. Αλλά έχουν περάσει διάφορα χρόνια. Δεν υπήρχε ούτε ένα παράτυπο μετανάστη. Κύριε, παρακαλώ και του δύο. Σα παρακαλώ. Κύριε Βαρδιτσιώτη, σα παρακαλώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ νομίζω είναι λάθο και να μα ακούνε και ο Βαρδιτσιώτη. Και να μας ακούνε. Όταν μένουμε πως εμείς θέλουμε αυτή την ιστορία, τα βάζουμε με τη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να πούμε ότι η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δική της ευθύνη να φυλάξει καταρχήν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ελέγξει και να μπάσει τους πρόσφυγες και όχι να λέμε ότι με θέμε για όλα. Δηλαδή αυτό το ρεύμα, όχι, γεμάτι, το ποδήλατο μια στιγμή. Όχι, δεν. Έχει δώσει χρηματοδοτικά εργαλεία. Ούτε η ίδια. Ταξιοποιεί. Όχι, να έρθει η ίδια να φυλάξει τα σύνορα. Να έρθει η ίδια να. Ταξιοποιεί. Είναι πολύ βασικό. 445 εκατομμύρια έχει δεσμευτεί το 20. Για την Ελλάδα. Μέχρι το 20. Για την Ελλάδα. Το 14, πείτε μου λοιπόν, ένα λεπτό. Μην παραπλάνουμε τον κόσμο. Μέσα στο πρώτο εξάμεινο να μας πείτε πόσα λεφτά αξιοποιήθηκαν από αυτά. Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν κανένα. Δεν στείλανε. Δεν ούτε έτοιμα. Ναι. Γιατί ούτε έτοιμα. Θέλουν έτοιμα για να στείλουν τα 70 εκατομμύρια. Δεν βλέπουν τον κόσμο. Βεβαίως, για ποιο πρόγραμμα. Ο κόσμος που πνίγεται. Για κάτι που δεν βλέπουν. Δεν το βλέπουν. Θέλεις για εξοπλισμό. Δεν το ζουν. Θέλεις για κέντρα κράτηση. Να έρθουν θέλεις να για κέντρα. Εγώ πρέπει να κάνεις ένα προϋπολογισμό και να υποβάλεις ένα πρόγραμμα. Λεφτά. Ακούστε κύριε Κουρή. Κύριε Βαρδιτσιώτη, μια στιγμή. Όχι, μια στιγμή να τοποθετούμε εμείς. Αν ήμουν εγώ κυβέρνηση, θα άνοιγα όλα τα σύνορα και πάνω. Φορτωθείτε τους όλους εσείς. Δεν θα γίνω εγώ αποθήκη ψυχών. Μα τα ανοίξαμε, αλλά μας τα ξαναγυρίζουν πίσω. Όχι, ας τους πνίξουνε. Ας τους πνίξουνε. Αυτή είναι η γραμμή. Ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι ο χωροφύλακας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Φύρομ δεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι λίγο, κάνει λίγο την κότα σε αυτό η Φύρομ. Την περασμένη εβδομάδα είχαν κλείσει. Και αφήνει και περνάνε. Όχι, εδώ έχουν ξεσηκωθεί για την Ουγγαρία. Δεν βάζουν θέμα. Φυσικά. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι εγώ για να φύγουμε και από αυτό το θέμα, αυτό να μην μείνουμε, θα το συζητήσουμε και στην επόμενη. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Ξενάκη, θα έπρεπε να υπάρχει μια ενοποιημένη πολιτική όλου του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι εθνικό το πρόβλημα. Και θα έπρεπε σε αυτό τουλάχιστον το θέμα να ομονοήσουν
όλα τα πολιτικά κόμματα. Και να ζητάμε έξω και να πάμε έξω να τσακιστούν ένα, έτσι, να φυλάξουν έτσι, πέρα. Ώστε να περάσουμε και το μήνυμα. Γιατί έχετε δίκιο, κύριε Κουρή, πράγματι θα πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει κάποιες ευθύνες. Νομίζω ότι οι δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορούσε το προσφυγικό, ήταν ξεκάθαρες. Αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο διωγγώνεται καθημερινά. Για φανταστείτε, οποιοδήποτε εδώ βρίσκεται σε αυτό το πάνελ να ζει είτε στα Δωδεκάνησα, είτε στη Μυτιλίνη. Και να σας πω κάτι. Είπε σήμερα σε ένα κανάλι ένας που γυρίζει πίσω ότι άλλη Ευρώπη είχα στο μυαλό μου και στο όνειρό μου. Ακριβώς. Και γυρίζω πίσω με τις κακουχίες όλες. Ναι. Ποιος έχει αφήσει ανοιχτές? Εδώ έχω ένα site. Ναι. Έχω ένα site που λέει Welcome to Greece, updated version 2015. Με 17 σελίδες, ναι, οδηγιών προς μετανάστες, οι οποίοι λένε πώς αλλάξαν τα πράγματα, πώς έχουν τα κέντρα κράτησης τα οποία είχαν αποτρεπτικό χαρακτήρα. Ναι. Αποτρεπτικό χαρακτήρα. Να τους κρατάμε εδώ, αφού να φύγουν, κύριε Βαμπιτσιώτη. Να τους κρατάμε. Κέντρο κράτησης. Μα εμείς δεν θέλουμε να τους κρατάμε. Μα μιλήσατε. Μα είπατε, μα λέτε κάτι. Μα λέτε το εξής. Λέτε κέντρα κράτησης. Μα δεν χρειαζόμαστε κέντρα κράτησης. Αυτοί θέλουν να φύγουν, να τους κρατάμε. Βεβαίως χρειαζόμαστε κέντρα κράτησης. Να μοιραστούν και άλλες χώρες. Αυτοί θέλουν να φύγουν οι άνθρωποι, να τους κρατάμε εμείς. Θέλετε να μιλήσετε να βγάλετε το διάγγελμα του ΣΥΡΙΖΑ μόνο σας. Έχετε μία αποτυχημένη πολιτική. Εντάξει, και μπορώ να σας πω ότι είναι άλλη πολιτική. Γλώσσα λανθάνουσα. Τα λυθεί λέει. Λέτε κέντρα κράτησης. Να τους κρατάμε εδώ δηλαδή. Τα κέντρα κράτησης. Διότι όταν ο άλλος ξέρει ότι για να έρθει εδώ στην Ελλάδα δεν θα του δώσουμε αμέσως ένα χαρτάκι και θα του πούμε τράβα πήγαινε όπου θέλεις. Και η Ελλάδα είναι ξέφραγμα. Αλλά θα σε κρατήσω. Θα σε κρατήσω. Θα ελέγξω το προσφυγικό σου στάτους. Θέλει να φύγει αυτό. Αν είσαι πρόσφυγας. Αυτό το ελέγχω την πρώτη μέρα. Να καταθέσεις την πρώτη μέρα στο πλοίο. Αν δεν θέλεις. Ένα λεπτό, γιατί. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Αν δεν θέλεις. Αν είσαι μετανάστης όμως. Εγώ θα φροντίσω. Μα σας παρακαλώ, κύριε Μπαλάβα. Το 25% είναι μετανάστες. Δεν είναι, κάντε λάθος. Δεν κάνω λάθος. Ο ΙΕΤΑ βγάζει τα στοιχεία. Κύριε, τελείωσε το κομμάτι αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν. Αν έχετε αποδειχθεί αδιάβαστος αυτή την εκπομπή. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν. Σας παρακαλώ. Θέλουν να φύγουν το 25 και παραπάνω. Εντάξει, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ αν προσπαθώ να πω δύο κουβέντες. Μα είπατε και δύο. Μα είπατε, κέντρα κράτησης. Να τους κρατάμε. Να τους κρατάμε. Έχουμε άλλη άποψη. Έχουμε άλλη άποψη. Και ωραία. Εσείς έχετε την άποψη. Αν κάτσετε μέχρι αύριο θα διαφωνήσουν. Εγώ λέω να φεύγουν. Να φεύγουν, λέω, και θέλουν να φύγουν. Και μέχρι αύριο θα συνεχιστεί αυτό και αυτό. Διάβλος είναι η Ελλάδα. Θα ζητήσω να πάμε σε ένα διάλειμμα, παρακαλώ, να ηρεμήσουμε λίγο και να δούμε λίγο την οικονομία, την αγορά, την καθημερινότητα, τα άλλα τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Μα είναι μεγάλο και φάγαμε μισή ώρα γι' αυτό. Φάγαμε μισή ώρα. Μα δεν είπαμε ότι δεν είναι μεγάλο. Γι' αυτό και μιλάμε μισή ώρα γι' αυτό. Αλλά για κάποιους δεν είναι θέμα. Και θα ξαναμιλήσουμε. Λοιπόν, όπα, σταματήστε, ας το σταματήσουμε εδώ. Θα γυρίσουμε να μιλήσουμε και για άλλα ζητήματα. Θα επανέλθουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτό δεν τα αφήσουμε. Είπαμε, θα πάμε στη Μυτιλίνη, τε πέμπτη φορά που το λέω. Γυρίζουμε σε δύο λεπτά, διαβάσουμε και δικά σας μηνύματα.